θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος ο Γιάννης ο Μιστακίδης. Τόσα έχουμε πει φέτος για εκείνον. Ας τον ακούσουμε να μας μιλάει. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Γεια σας, καλησπέρα. Πώς είσαι και ψυχολογικά και σωματικά? Αισιόδοξος. Δεν έχεις πάρει αποτέλεσμα ακόμη στα χέρια σου, Τα πήρα. Και? Σήμερα το πρωί. Προς το βράδυ είναι μια ελαφριά μορφή λάση. Θα τα μάθει κιόλας από το site επίσημα. Είναι περίπου 4 με 5 εβδομάδες. Ελαφριά μορφή θα ήταν πρώτο βαθμό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή 15 μέρες. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι βαριά μορφή δευτέρου βαθμού. Μπορούσε να πάρει και 6 εβδομάδες. Τώρα εντάξει. Ναι. Ό,τι είναι, έγινε. Τι έγινε σε αυτή τη φάση? Διεκδίκησε την μπάλα και από τα αριστερά. Πάνω στο άνοιγμα του ποδιού, πώς την έπαθες? Ναι, στο σπριντ πάνω. Στο σπριντ πάνω. Στο σπριντ πάνω. Πάντο δικέφαλος, έτσι είναι. Αλλά εντάξει, είναι εύκολες μορφές λάσης στο δικέφαλο από ό,τι έχω ακούσει και έχω μιλήσει με τους γιατρούς. Οπότε σταδιακά θα προσπαθήσω να επανέλθω σε ρυθμούς την ομάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όταν κάθε εβδομάδα βλέπετε συμπαίκτες σας, ένας στο δικέφαλο, άλλος στον προσαγωγό, άλλος στη γάμπα, να φεύγουν, να μην μπορούν να συνεχίσουν. Τώρα είναι η σειρά σου δυστυχώς. Αυτό δεν σας αναχωρεί, δηλαδή δεν σας ρίχνει ψυχολογικά? Δεν είναι κάτι πολύ πολύ άσχημο για μια ομάδα? Ναι, σίγουρα αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Η φλάση είναι κάτι που συναντάται, είναι μια ένα συνήθις τραυματισμός, βάσει στατιστικής κιόλας. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω γιατί τόσες πολλές λάσεις σε μια σεζόν. Ο κάθε παίκτης το ξέρει ξεχωριστά για αυτό να προσωπικά. Για μένα είναι η πρώτη θλάση που παθαίνω στην καριέρα μου. Στην καριέρα σου πρώτη? Ναι, ναι, και έχουμε έναν και τελευταία. Δηλαδή... Είχες ένα θέμα στο Πέλμα, αν θυμάμαι καλά. Στο Πέλμα ήταν από το... δεν ξέρω από ποιο λόγο. Δεν ξέρω, από το γήπεδο ήταν μάλλον. Ναι. Μισό λεπτό. Πόσα χρόνια παίζεις ποδόσφαιρο? Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, 4 χρονών. Και όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή μέχρι τώρα που είσαι 21, δεν έχεις ποτέ ξανά μυϊκό πρόβλημα? Μυϊκό πρόβλημα δεν είχα ποτέ, όχι. Μάλιστα. Στον ΠΑΟΚ πώς φαίνονται ευκαιρίες πάντα. Πάντως, Γιάννη, επειδή είπες ότι συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, εδώ για μιλάμε... Άλλο πρώτη φορά. Για άλλο πρώτη φορά. Ναι, εδώ μιλάμε για την ομάδα ότι φέτος έχουμε μία θλάση σε κάθε 8 ή 10 μέρες, αν το δεις με κατά μέσο όρο. Ναι. Έτσι είναι πολύ σοβαρή κατάσταση. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και. Ξεκινήσαν νωρίς, με λίγη προετοιμασία, πολλή πίεση. Εντάξει, αυτό ως ένα βαθμό δικαιολογεί, ως ένα όμως. Μπορεί να σου ανακόψει την πορεία αυτός ο τραυματισμός και η απουσία από το ενός μήνα. Έχεις ήδη 29 συμμετοχές, έχεις 4 γκολ, έχεις 6 assist. 7. Πράγμα. 7 assist. Ναι. Ποια δεν μέτρησα εγώ? Του Αγρίνιο δεν μέτρησε. Μία στο Ζάγκρεπ. Ναι. Μία με τον Λούκας με τη Σπάρτα Κνάβα. Ναι. Μία στα Γιάννενα. Ναι. Μία με την Καλονή στο Κύπελο. Ναι. Ωραία. Μία στη Λεωφόρο. Ναι. Μία προχθές στο Αγρίνιο. Με την Ντόρτμουντ ξέχασες. Πω πω. Ντροπή. Την καλύτερη ξέχασες. Ντροπή. Δεν την ξέχασες στον Μπαζόκο, μετά την ξέχασες στο Σάιτ. Αλλά... Μεγάλη πάσα εκείνη. Ναι. Καλή ήταν. Το είδες, Μεγάλη πάσα. Το είδες εκεί, την είδες στη γωνία. Ναι, ναι, και ευχόμουν να μην ήταν offside μόνο. Είχε εκεί ο Παλικάρος αριστερός, ο μπακ. Όλα αυτά λοιπόν... Ναι, και αυτός δεν την έχουμε. Όλα αυτά λοιπόν τώρα μπορούν να ανακοπούν ή, όπως μας είπες, είσαι τόσο αισιόδοξος ότι σε ένα μήνα θα επιστρέψεις από εκεί που άφησες τώρα την ομάδα? Όχι, ίσα θα κάλυψω κάποια κενά που έχω σε κάποιες αδυναμίες πάνω στο κορμί μου και με το γυμναστή. Και σιγά σιγά όταν θα μπαίνω πάλι με την μπάλα θα μπορέσω να ασχοληθώ πιο πολύ λίγο με τον εαυτό μου. Mm-hmm. Και αυτό ίσα να με κάνει καλύτερο, πιστεύω. Όχι πιστεύω, είναι σίγουρο. Στη σεζόν ξεκίνησες πολύ, δηλαδή εκεί που δεν σε περιμέναμε έμεινες στο ρόστερ. Ξαφνικά πήρες συμμετοχές, έβγαλες κρίσιμες assist. Μετά βγήκες από τις επιλογές του προπονητή. Μετά επέστρεψες. Όλα αυτά πώς τα έχεις ζήσει? Πάντα σκέφτομαι θετικά. Πάντα από κάθε διαδικασία παίρνω τα θετικά του. Και στην αρχή που έπαιζα και μετά που δεν έπαιζα πάλι σκεφτόμουν ότι πρέπει να κάνω καλύτερα, ποτέ δεν σκεφτόμουν αρνητικά ή όταν κάτι δεν πάει καλά ποτέ δεν έσκυβα το κεφάλι. Το μόνο που έκανα ήταν να δουλεύω πιο σκληρά και να περίμενα την επόμενη ευκαιρία μου. Αυτό έκανα και πιστεύω δικαίωσα τους ανθρώπους που με πίστευσαν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, πριν πάμε στην ομάδα και μας πεις τη δική σου άποψη για την πορεία,
Για σένα το σημείο κλειδί ήταν εκείνη η πρώτη εβδομάδα, οι πρώτες μέρες που σε επέλεξε ο προπονητής, που σε προώθησε, που πήγε στην προετοιμασία? Για μένα το κύριο ήταν ότι ο Τούντορ πίστεψε εμένα από την πρώτη κιόλας μέρα, έτσι το διαισθανόμουν εγώ. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο και τον ευχαριστώ για πάντα που σου έχω ξαναδηλώσει. Από εκεί και πέρα ήταν στο χέρι μου να δείξω και στον κόσμο του ΠΑΟΚ και στην ομάδα του ΠΑΟΚ ότι αξίζει να βρίσκουμε εδώ. Mm-hmm. Και γι' αυτό δούλευα σκληρά και ακόμα θα δουλεύω ακόμα πιο σκληρά για να γίνομαι συνέχεια καλύτερος και να βοηθάω την ομάδα. Γιάννη, ο Μιστακίδης σε ποια θέση αποδίδει καλύτερα? Βασικά ξεκινάμε από το πόσες θέσεις έχει παίξει φέτος. Τους έχει παίξει όλες, εντάξει, το ξέρουμε. Θεματοφύλακας κάνεις τίποτα, έχεις δοκιμάσει? Σε προπόνηση μόνο στη Γερμανία έχω δοκιμάσει, αλλά δεν έχω δοκιμάσει σε αγώνα. Το έχεις, να ξέρουμε, μπας και χρειαστεί. Σε μια προπόνηση πάντως είχα την πάντα τη μάτζα στην Ευδαδίστη, τώρα δεν ξέρω αν το έχω. Εσύ τι πιστεύεις για τη θέση σου? Η θέση μου είναι δεξιά-αριστερά στα χαφ τώρα έτσι πως παίζουμε και πίσω από το φόρος, σαν ελεύθερος. Στις τρεις θέσεις μεσοεπιθετικά. Εκείνη είναι η θέση που αποδίδω καλύτερα, πιστεύω εγώ, βάσει στατιστικής κιόλας. Το έχεις δει, το έχεις δουλέψει? Στη Γερμανία κυρίως σκόραρα όταν έπαιζα πίσω από τον επιθετικό. Ναι. Και όταν έπαιζα στα πλάγια βγάζα μοιράζα assist. Τώρα από τα πλάγια και σκοράρω. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Είναι και οι τρεις θέσεις, αγαπάω πάρα πολύ και από εδώ και στις τρεις το ίδιο. Εισάξια. Mm-hmm. Η πορεία της ομάδας δεν τη λες και την καλύτερη δυνατή. Στο πρωτάθλημα έχει μείνει λίγο πίσω. Μπορείς να αξιολογήσεις τους λόγους που έχει μείνει λίγο πίσω πάνω στο πρωτάθλημα? Οι λόγοι που χαθήκαν βαθμοί στο πρωτάθλημα ήταν σε πολλά μάτς χάθηκαν βαθμοί από περισκεψίες μας, δηλαδή από μικρά λαθάκια μας. Ενώ ήταν η νίκη δική μας, καταφέραμε να τρώμε γκολ στο τελευταίο λεπτό όπως με τον Ηρακλή, ναι, σε διάφορα μάτς τώρα. Πιστεύω ότι η ομάδα είναι νέα, είχε ένα project καινούριο προπονητή, καινούριους παίχτες, νέους, μεγάλους, έμπειρους. Το ένα έφερε το άλλο. Δεν ξέρω άμα είναι. Δεν έχει τελειώσει ακόμα χρονιά. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αποτυχημένη χρονιά. Εύχομαι πάντως να στο τέλος όλο να κάνουμε. Να βγάλουμε τα μέλη και να πούμε ότι ήταν μια πετυχημένη χρονιά. Εντάξει, Γιάννη, επειδή δεν σε ακούμε μισό λεπτό να σε ξανακαλέσουμε, γιατί κάτι έπαθε η γραμμή και δεν σε ακούμε καλά. Μάλλον και όλοι δεν ακούμε καλά, δεν είναι μόνο για μας. Για να ακούσουμε καλύτερα τον Γιάννη Μιστακίδη, ο οποίος μόλις τελείωσε την πρώτη του θεραπεία, ακούσαμε και το αποτέλεσμα της διάγνωσης και μας περιγράφει. Γιάννη, μας ακούς τώρα? Όχι, εμείς δεν ακούμε καθόλου καλά. Όμως, μισό λεπτό, δώσε μας μισό λεπτό να βρούμε κάποια γραμμή σωστή για να σε καλέσουμε και να ακούσουμε καλά και να κλείσουμε και την συνομιλία. Μάλλον δικό μας είναι το πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και όχι του Μιστακίδη, τον οποίο φιλοξενούμε. Γιάννη, ακούμαστε? Ωραία. Τώρα με ακούτε? Ναι, τώρα. Ναι, τώρα είμαστε καλά. Εντάξει, λέγαμε τώρα για την πορεία της ομάδας, είπες για κάποιες απερισκεψίες, κάποιες ατυχίες τελευταία λεπτά, και αυτά, ναι, έχουν στοιχήσει στον ΠΑΟΚ, έτσι? Ναι, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο, ναι, στην πορεία της ομάδας. Αλήθεια, την ομάδα πλήρη, πώς τη φαντάζεσαι? Γιατί πραγματικά είναι ένα όνειρο να παίξει ο ΠΑΟΚ πλήρης. Όταν είναι ο ΠΑΟΚ πλήρης και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τον είδαμε σχετικά πλήρης, έχει κάτι να φοβηθεί, να ζηλέψει από ΑΕΚ, από Παναθηναϊκό, τους οποίους θα συναντήσετε μάλλον και στα play-off? Όπως σου είπατε και εσείς, την έχετε δει την ομάδα πλήρη. Είμαστε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, με πάρα πολύ καλούς παίχτες, με πολύ ταλέντο, με πολλούς πάρα πολύ καλούς παίχτες έμπειρους, με παίχτες τρίλους στην ομάδα. Όπως είπα, την έχει δει και στην ομάδα, την έχει δει όλος ο κόσμος. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τις άλλες τρεις ομάδες. Τη σεβόμαστε όμως πάρα πολύ και θα φανεί και στα play-off. Μήπως σεβαστήκαμε και υπερβολικά σε ένα-δύο παιχνίδια, γιατί ειδικά με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ μου φάνηκε ότι μπήκαμε πάρα πολύ φοβισμένοι, να πω. Όταν η ομάδα ακόμα και με 10 τους κάνει 4 φάσεις και 90 λεπτά έχει κάνει μία, δεν είναι κάπως παράξενο? Μήπως τελικά σεβόμαστε υπερβολικά? Στο πρώτο μάτς είμαστε με την ΑΕΚ, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό το λέω. Οπότε είμαστε πλήρες. Mm-hmm. Από την αρχή της σεζόν όμως η ομάδα παίζει Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη. Ήταν λογικό να κάνει με καμπύλη. Πιστεύω ήταν σε εκείνη την περίοδο, σε εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm.
Γιάννη, η αλλαγή προπονητή μέσα στην ομάδα τι σημαίνει? Είναι μια έτσι κακιά στιγμή, είναι κάτι το οποίο βοηθάει ψυχολογικά? Εσείς πώς το νιώσατε αυτή την αλλαγή? Εντάξει, αυτά σημαίνουν στο ποδόσφαιρο. Όπως κάθε ομάδα, έτσι και σε εμάς, αυτή η αλλαγή προπονητή ουσιαστικά έφερε αλλαγή στην ψυχολογία μας. Mm-hmm. Καθώς κερδίσαμε κιόλας το πρώτο μάτς εύκολα, το δεύτερο επίσης το κερδίσαμε και είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια για την ομάδα, για τον προπονητή και όλη την ψυχολογία της ομάδας. Οι προτεραιότητες που σας έχει βάλει τώρα ο κύριος Σίβιτς είναι σε τακτική, είναι σε μια γενικότερη φιλοσοφία, είναι σε φυσική κατάσταση? Δουλεύουμε σε όλα, σε όλα. Σε γενικές γραμμές δουλεύουμε και σε τεχνική και σε τακτική και σε φυσική κατάσταση, σε όλα. Η πρωτιά στα play-off θα σημαίνει ότι η χρονιά είναι επιτυχημένη, αν τυχόν καταφέρετε να κερδίσετε τα play-off? Εγώ έτσι πιστεύω, εσείς τι λέτε? Κάπως το κύπελλο, όπως είδαμε, διακόπηκε. Ναι. Οπότε ο μόνος στόχος μας έμεινε, ο ρεαλιστικός μας στόχος είναι η πρώτη θέση στα play-off. Εμείς τι λέμε, αφού ρωτάς, εμείς λέμε που ζούμε τον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια ότι θα είναι επιτυχία και αυτή η ομάδα να έχει βάλει βάσεις, να έχει έναν κορμό και να υπάρχει συνέχεια και να θέλει λίγα πράγματα το καλοκαίρι ώστε του χρόνου να φανεί πιο δυνατή. Ακόμα και αυτό είναι επιτυχία. Μην έρθει να μας πει κανείς. Αυτός πρέπει να είναι στόχος κάθε ομάδας. Αυτός είναι και ο στόχος κάθε ευρωπαϊκής ομάδας μεγάλης. Ειδικά του ΠΑΟΚ που καταλαβαίνεις ότι αλλάζει προπονητή κάθε καλοκαίρι. Ναι, ναι. Αλλάζει 10 παίκτες κάθε καλοκαίρι. Mm. Αν φέτος δεν συμβεί αυτό, για μας επιτυχία θα είναι. Αν σίγουρα, χρειαστούν, ναι, δηλαδή λίγες πινελιές το καλοκαίρι. Για να ανέβει επίπεδο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Γιάννη, αν θες κάτι να πεις προς τον κόσμο, αν και εμείς έχουμε εδώ διάφορες ευχές για να είσαι καλά, να είναι περαστικό αυτό το πρόβλημα και να επιστρέψεις στα play-off λογικά, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Λίγο πριν τα play-off, λογικά στα play-off θα είμαι 100% σίγουρος. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, πάτε καλά. Καλό απόγευμα.